Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι απαντητικό για το φίλο που με ρώτησε πώς μπορεί να κάνει, τι να κάνει, τι να τροποποιήσει, τι να αλλάξει για να κάνει το ψαροντούφεκο που έχει το ξηφίας το 80 διάρι από την μορφή που το έχει, την εργοστασιακή. Τι να αλλάξει, τι να τροποποιήσει απάνω, να το κάνει πιο δυνατό. Λοιπόν, το όπλο στην εργοστασιακή μορφή έρχεται με μια βέργα 6 μιλιμέτρα πάνω, μήκος 1,20, λάστιχα 16 και καμπάνα βαρέου τύπου δίχαλο. Όπλο πίσω έχει τη λαβή με μηχανισμό σκανδάλις αντεστραμμένο, αντεστραμμένης όπλης, καλά το λέω. Λοιπόν, και η βέργα του είναι με εγκοπές, μία και μία δύο. Λοιπόν, στο πίσω μέρος δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξεις κάτι, φίλε μου. Το μπροστά, αν θέλεις να το κρατήσεις με τη γλιστή κεφαλή, η πρότασή μου είναι η πιο απλή. Άλλαξε την καμπάνα αυτή εδώ, έτσι, που έχει το όπλο απάνω, με μια σπαστή καμπάνα κοντή. Τι θα κερδίσεις? Ακόμα και στην πρώτη σκάλα θα κερδίσεις 2 πόντους τέντομα περισσότερο τα ελαστικά σου, τα 16. Άρα θα κερδίσεις γύρω στους 30-40 πόντους καλύτερη ευθυβολία, μεγαλύτερη ίσια βολή, θα σου το πω έτσι, αν θέλεις και χρειάζεσαι για μακριά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα σε καλύψει αυτό, οπότε θα πρέπει να συνεχίσεις, και το κόστος είναι περίπου 8 ευρώ, έτσι. Θα πρέπει να συνεχίσεις και να αλλάξεις τα ήδη υπάρχοντα λάστιχα. Εγώ σου προτείνω τα λάστιχα που φοράω πάνω στο Merciless. Θα τα πάρεις στο ίδιο μήκος με αυτά που φοράει το 80 διάρι, 22 πόντους ελαστικό από ρακόρ σε ρακόρ, έτσι. Λοιπόν, και σου προτείνω τα λάστιχα της Κρέση, τα 18, τα οποία είναι ο τύπος τους S45, κόστος το ζεύγος 27 ευρώ. Άρα μια πρώτη αλλαγή και θα δεις μεγάλη διαφορά πως έριχνε το όπλο σου και πως θα ρίχνει. Θα σου κοστίσει σύνολο καμπάνα και καινούρια λάστιχα 35 ευρώ. Αν τώρα δεν μείνεις ευχαριστημένος και θέλεις να τον μπουστάρεις ακόμα περισσότερο, η επόμενη λύση είναι: αλλάζεις την κλειστή κεφαλή με μία open. Κόστος κεφαλής 17 ευρώ. Και εδώ πάλι έχουμε πρόταση: είτε με ένα λάστιχο 16, περαστό δετό, είτε με 2 λάστιχα 16, είτε με 2 λάστιχα 14 περαστά. Και φυσικά θα πρέπει να αλλάξεις και τη βέργα σου με μια βέργα 1.12-1.15 με φτεράκι αντεστραμμένο, όπως βλέπεις, που να έχει απάνω καρχαριάκια για να μπορούν να δέσουν σκηνοκαμπάνες. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε κόστος μια βέργα 39 ευρώ. Αν πάμε για 2 14, κόστος θα χρειαστείς μετρημένο πλέον 1 μέτρο και 10 εκατοστά, άρα 21 ευρώ το μέτρο τα λάστιχα, τα 16 θα σου βγουν 23 ευρώ, και όπως σου είπα η κεφαλή 17 ευρώ.
θα φτάσεις στα 79. Αν τα θέλεις με 2-16 σε αυτή τη μορφή, εκεί είναι το μέγιστο που μπορείς να βάλεις, θα φτάσεις στα 82 ευρώ. Εκεί θα αλλάξει σχεδόν όλη η μορφή του όπλου και η βολή. Θα είναι όσο πιο δυνατό γίνεται και θα έχεις τη δυνατότητα όταν θέλεις να κάνεις βολή σε τρύπα να οπλίζεις το ένα από τα δύο λάστιχα. Με αποτέλεσμα να μην στραβώνεις τη βέργα σου και στα καρτέρια σου θα παίρνεις το μέγιστο δραστικό ευθυτενές βεληνεκές. Αυτά είχα να σου πω, φίλε μου, και στους υπόλοιπους που ενδιαφέρονται να κάνουν μετατροπές σε παρόμοια όπλα, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Καλές θάλασσες σε όλους. Και αν θέλετε, σκεφτείτε τι. Το κόστος το γνωρίζετε εκ των προτέρων και δοκιμάστε. Okay, γεια σας.